Διούμε σε μια-δυο πολιτικές ερωτήσεις. Εκλογές. Φοβάστε ότι μπορεί να έχουμε το φθινόπωρο εκλογές και χρησιμοποιώ τη λέξη φοβάστε, διότι οι δημοσκοπήσεις αυτή την περίοδο δείχνουν πολύ μεγάλη αποδοχή των επιλογών της κυβέρνησης σε αυτή την υγειονομική κρίση και δείχνουν επίσης και αύξηση της δημοφιλίας του Πρωθυπουργού. Δείχνουν να ανοίγει αντί να κλείνει η ψαλίδα ανάμεσα στην κυβέρνηση, τη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Χατζηνικολάου, όποιος αυτές τις μέρες διεξάγει δημοσκοπήσεις ρωτώντας τους πολίτες τι θα ψήφιζε αν είχαμε εκλογές αύριο, όταν το βασικό ερώτημα στους πολίτες για αυτό το αύριο είναι πόσοι θα βρίσκονται μαζί μας, νομίζω ότι διαπράττει έναν απίστευτο, αν θέλετε, κινησμό σε ό,τι αφορά την ενασχόληση με τα κοινά και την πολιτική. Δεν μπορώ να σκεφτώ σε αυτές τις έκτακτες συνθήκες ότι το μυαλό των πολιτικών δυνάμεων είναι στο κόστος, στο όφελος, στην προσμέτρηση δημοτικότητας ή ποσοστών, πόσο δε μάλλον σε πολιτικές εξελίξεις εν μέσω της πανδημίας. Αν είναι αυτό ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεται ο Πρωθυπουργός και το επιτελείο του, να ξέρετε ότι θα υποστεί τεράστια ζημία. Τεράστια πολιτική ζημία. Δεν θα το συγχωρήσει ο ελληνικός λαός. Έχει μία νοπή λαϊκή εντολή. Πρέπει να μας πει με ποιο σχέδιο θα βγάλει τη χώρα από την κρίση. Πρέπει να μας πει από πού αντλεί αυτή την υπερβολική ψευδαίσθηση αυτάρκειας ότι μπορεί να τα καταφέρει μόνος του και δεν θέλει τη συνεννόηση με τις πολιτικές δυνάμεις. Από εκεί και πέρα, αν θέλετε, εγώ αυτό το οποίο μπορώ να πω με απόλυτη ειλικρίνεια είναι ότι εδώ δεν μπορούμε να σχεδιάσουμε με ασφάλεια αν θα γίνουν οι πανελλαδικές εξετάσεις τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο. Μπορούμε να σχεδιάσουμε πού θα βρίσκεται η κατάσταση με την πανδημία το Σεπτέμβρη ή τον Οκτώβριο, αν θα έχουμε ένα δεύτερο κύμα ή όχι. Άρα λοιπόν επαναλαμβάνω, τούτη την ώρα αυτό που προέχει είναι να δράσουμε έγκαιρα για να προστατεύσουμε ανθρώπινες ζωές και να δράσουμε έγκαιρα ώστε να μην μπούμε σε εθνικές περιπέτειες. Αν όμως αυτή η συζήτηση περιεσπευσμένων εκλογών έχει να κάνει με το γεγονός ότι κάποιοι διαισθάνονται ότι ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται η κυβέρνηση την οικονομική κρίση θα μας φέρει σε αυτές τις νέες περιπέτειες, σε αυτά τα νέα μνημόνια και σπέβδουν να προτείνουν εκλογές για να μην ξέρει ο ελληνικός λαός το λογαριασμό, να ξέρουν όλοι αυτοί που τα σκέφτονται αυτά ότι δεν κρύβονται οι προθέσεις, ούτε οι εξελίξεις κρύβονται. Άρα λοιπόν επαναλαμβάνω, η δική μας άποψη και θέση είναι ότι τούτη την ώρα δεν πρέπει να είναι αυτές οι προτεραιότητές μας, αλλά να πούμε την αλήθεια στον ελληνικό λαό και να βρούμε τρόπους ώστε να αποφύγουμε τα χειρότερα.